Κάθε επίσκεψη είναι ένα θετικό ε, βήμα, δεν ε, πρέπει κάποιος να πει ε, το αντίθετο. Ε, καλό θα είναι να υπάρχουν ομαλές σχέσεις ε, με τη χώρα μας και με όλες τις βαλκανικές χώρες. Ο χώρος της βαλκανικής ε, Χερσονήσου είναι ένας φυσικός χώρος, ε, ας το πούμε, επέκτασης των συμφερόντων της χώρας μας, προβολής της χώρας μας και της δύναμής ε, της. Ε, 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 και προφανώς η... Η μακροχρόνια στρατηγική της Ελλάδας είναι πάντοτε να είναι ένας πιλών σταθερότητα. Από και πέρα ε, βλέπουμε τα προβλήματα αυτής της συμφωνίας, τα προβλήματα που εγκαίρως ε, πολύ από εμάς είχαμε επισημάνει, ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα, τα θέματα των, ε, των σημάτων, των ονομάτων, ζητήματα που παραπέμπονται στι επιτροπέ, σε τρία χρόνια θα λυθούν. Σε κάθε περίπτωση η, η Νέα Δημοκρατία έχει υποσχεθεί διαστόματος του Κυριάκου Μητσοτάκη μια σειρά από ενέργειες όπως μια επικοινωνιακή καμπάνια και με εθνικού πόρους όχι πόρους μόνο περιφερειακούς αυτόματα όποιος έχει κατοχυρώσει το όνομα Μακεδονικός, Μακεδονική ή Μακεδονικό να παίρνει το σήμα GR βοήθεια σε σχέση με την Ευρώπη και το Τη πνευματική ιδιοκτησία στο γραφείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να κατηγορηθούν όσο γίνεται περισσότερα προϊόντα με αυτό το ε, επίθετο και τα λοιπά και τα λοιπά να μην ναι, ναι, ναι. Ε, κουράζουμε ας πούμε, τον κόσμο, αλλά εν πάση περιπτώσει μια συντονισμένη προσπάθεια ενίσχυσης της χώρας μας. Αυτές οι κρίζες ζώνες επισημάθηκαν και από μένα από την πρώτη στιγμή, είναι ουσιαστικές, είναι πραγματικές και είναι προβλήματα της συμφωνίας. Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο σε περιβάλλον ευρωεκλογών και τοπικών εδώ αυτοδιοικητικών εκλογών, γιατί είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς, κύριε Θεοχάρη. Ε, θέλω να μου πείτε, και βάζω και τον πάνω του Μαυρίδη στη συζήτηση πάνω, οπότε θέλεις εννοείται ότι παρεμβαίνεις και ρωτάς, πόσο Ευρωπαίοι είμαστε, δηλαδή με ποιο ε, ε, κριτήριο και με ποια λογική θα προσέλθουν στις κάλπες την, οι Έλληνες. Ε, Στι ευρωπαϊκέ αυτέ εκλογέ τώρα, ε, υπάρχουν δύο σκέλη ναι. για να απαντήσει κανείς την ερώτηση. Πόσο Ευρωπαίοι είμαστε εν γέννη mm -hmm. και πώ Ευρωπαίοι είμαστε για τι ευρωεκλογέ. Ναι. Εν γέννη είμαστε πολύ λίγο Ευρωπαίοι. Και δυστυχώς, όλοι οι Ευρωπαίοι είναι πολύ λίγο Ευρωπαίοι. Επιτρέψτε μου έτσι αυτό το εφιολόγημα, ε, με την έννοια ότι ε, δεν έχει γίνει η κατάλληλη ε, μετάβαση από πλευρά σκέψη, λογική, νοοτροπίας, ώστε να υπάρξει μια ενιαία ευρωπαϊκή ταυτότητα. Αυτό είναι αναγκαίο, σημαντικό, γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να συγκλίνουν και τα συμφέροντα, όταν αρχίζει ο κόσμος και σκέφτεται με την έννοια του ευρωπαϊκού. Προγράμματα όπως το Εράσμος και άλλες προσπάθειες αυτό κάνουν και βλέπουμε ότι οι νέες γενιές είναι πολύ πιο κοντά από εκεί που είμαστε εμείς και από εκεί που είναι οι γενιές των πατεράδων μας, αλλά αυτή είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια και είναι η κύρια, αν θέλετε, δουλειά για να μπορέσουμε να ξεφύγουμε από τον 20ο αιώνα και τα προβλήματά του. Όσον αφορά όμως τι ευρωεκλογέ, η χώρα μας έχει πολύ ειδικέ συνθήκε, κατά την άποψή μου. Είναι η πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που ο ελληνικό λαό καλείται να δώσει την, τη συμμετοχή του και την, την απόφασή του σε σχέση με τα τεκτενόμενα της χώρας και ό,τι και να κάνει όποιο και να κάνει, τα κύρια ζητήματα που αποσχολούν τον ελληνικό λαό είναι τα εθνικά, είναι τα εσωτερικά ζητήματα, η υπερφορολόγηση, όλα τα προβλήματα που βιώνει καθημερινά. Η κατάρρευση τη αγορά από τον Ιανουάριο και μετά η Ιλιανική έχει πραγματικά καταρρεύσει. Τέτοιου ζητήματα είναι στο και μυαλό. Τα ε, ήθελα να πω μια παρατήρηση μόνο σε αυτά που τα πολύ είπε ο κ. Μαυρίδη και συμφωνώ γκρόσω μόντω σε ό,τι είπε. Ε, θέλω να δώσω μια ε, πιο θετική νότα σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον ε, με, σε σχέση με την προοπτική της, του να γυρίσουμε πίσω στα εθνικά κράτη. Βλέπουμε την περιπέτεια του Brexit. Είναι μια περιπέτεια η οποία κάθε βράδυ μας έχει αναγκάσει να παρακολουθούμε το κοινοβούλιο. Έχω βρεθεί το τελευταίο διάστημα στο ίδιο το κοινοβούλιο, δύο φορές το βρετανικό, για διάφορες έτσι, παρουσιάσεις σε σχέση με τις συμφωνίες, τι εμπορικέ και το, τι σημασία έχουν για την παγκόσμια ανάπτυξη. Εν πάση περιπτώσει, παρακολουθώστε να το τι συμβαίνει εκεί πέρα και φαίνεται πως ε, πρόκειται για ένα τραύμα, ε, μια διαδικασία διχαστική για την ίδια την κοινωνία, φυσικά το κοινοβούλιο που εκπροσωπεί την κοινωνία, και η οποία θα κάνει πάρα πολύ καιρό η Βρετανία να ανασάνει και να μπορέσει να βρει το βηματισμό της πίσω από αυτή, την ίδια στιγμή που η μία μετά την άλλη, αρχικά οι εταιρείε που έχουν σχέση με το χρηματοπιστωτικό τομέα, οι τράπεζε δηλαδή και οι υπόλοιπε εταιρείε γύρω από αυτέ, και τώρα και οι αυτοκινητοβιομηχανίε, βλέπουμε να κάνουν πλάνα που είναι πολύ αρνητικά για την ίδια την οικονομία, την η Βρετανική. Συνεπώ, αυτό το μάθημα το έχουμε πάρει όλοι. Το έχουν πάρει οι κυβερνήσει, το έχουν πάρει οι αντιπολιτεύσει, αν θέλετε, και γι' αυτό βλέπουμε όλε τι ακραίε φωνέ να έχουν καταλλαγέ τουλάχιστον ω προ αυτό το σημείο. Δηλαδή, τα Grexit, Frexit, τα Lexit και οτιδήποτε. Οποιαδήποτε τάση είναι ναι, είναι τέτοια που έχουν να τέτοια που να υπάρχει η διάθεση για κάποιο να βγει εκτό περιβάλλοντο τη Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν πλέον να δώσει πόδος, και. Γιατί όσο, όσο και στραβά να έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση μα έχει δώσει μια. Μεγάλη, τη μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρώπης περίοδο ειρήνης και ε, 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 σε μεγάλο βαθμό περίοδο ευημερία, γιατί μην ξεχνάμε ότι αν λέμε ότι ανεβαίνει Κίνα, ανεβαίνει με όρου σχετικού. έτσι δεν είναι ότι... Ε, 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 υπάρχει μια κατάρρευση της Ευρώπης ή οτιδήποτε άλλο. Από εκεί πέρα προφανώς πρέπει να γίνουν πολλές και βαθιές αλλαγές για να βρει ξανά η Ευρώπη το βηματισμό της και να είναι πρωτοπόρο δύναμη ε, στο παγκόσμιο γίνεται. Αυτό τώρα, θέλετε και το ζητούμε σε που λένετε, ναι, για... ναι, Να πάμε λίγο στα αυτά που ενδιαφέρουν αυτό... τώρα το κόσμο τον κόσμο, άμεσα, τώρα πολύ άμεσα. Είδατε, το βλέπετε κι εσείς ότι με εσωτερικά κριτήρια ναι. είναι πολύ πιο έντονο το ενδιαφέρον κόσμο, αυτό που λέγαμε προηγουμένω, Πράγματι, ε, έχουμε έχει ξεκινήσει η τρίτη αξιολόγηση με τα δικά της θέματα από τα οποία θα μπουν στο τραπέζι, όπω τα πρόθεσμα και βλέπουμε διάφορε αλχημίε που έχουν γίνει. Έχουμε κάνει και ερώτηση σε σχέση με το αν κρύβονται κάποιε αιτήσει συνταξιοδότηση ή όχι. Mm. και η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει σε αυτό το είδου τα πράγματα. Ξέρετε, τα στατιστικά δεν είναι για να παίζουν οι κυβερνήσει, δεν είναι για να κοροϊδεύουμε τον κόσμο. Τα στατιστικά μα δείχνουν, αν πάμε προ τη σωστή ή την λάθο κατεύθυνση. και τουλάχιστον σε αυτό το πεδίο, που δεν θα έπρεπε να είναι πεδίο πολιτική αντιπαράθεση, μπορούμε να συζητάμε αν πρέπει μια πολιτική να είναι α ή β, αλλά τουλάχιστον να μπορούμε να συμφωνούμε για τα νούμερα και καλό θα είναι αυτό το πράγμα η κυβέρνηση να σταματήσει να το κάνει. Με το θέμα των συντάξεων, κύριε Θεχάρη, τι <συσκάρου> ακριβώ ρωτάτε, Αυτό να που, ξέρουμε, να Αυτό που γίνεται σύσταση. είναι ότι ε, την ερώτηση έχει κάνει ο Ρωμόδο Τρομεάξ, ο, ναι, ο κ. Βρούτση, όχι Ρούτσις. εγώ, αλλά η, η, αυτό που ρωτάμε είναι κατά πόσον αφαιρούνται από το ηλεκτρονικό σύστημα οι αιτήσει οι οποίε έχουν οποιαδήποτε έλλειψη. Αυτή είναι η καταγγελία που έρχεται από τον ίδιο τον ΕΦΚΑ, ώστε να μην φαίνονται στα στατιστικά ότι είναι σε και ότι περιμένουν κάποιοι άνθρωποι Από τη σύνταξή ναι. Αυτό α, λοιπόν είναι το, ε, τα ζητήματα τα οποία ε, ε, εξετάζονται τώρα. Όσον αφορά την, ε, ε, τον νόμο Κατσέλη και αυτό που ψηφίστηκε, βλέπετε καταρχήν εδώ, κατέρευσε η αφήγηση της κυβέρνηση περί μη ύπαρξης μνημονίου. Βλέπετε ότι είναι η επιτήρηση έτσι πάρα πολύ ισχυρή και πάρα πολύ ε, από κοντά και συγκεκριμένη. Και ακόμα και τώρα που έχει ψηφιστεί και δόθηκε ένα θετικό σήμα από την Κομισιόν ότι προχωράνε τα πράγματα καλά στο Eurogroup. Ακόμα και τώρα, χθε έκανε δηλώσεις η εκπρόσωπο στην Κομισιόν ε, και είπε ότι περιμένουμε, εξετάζουμε δελεχώ γιατί. Γιατί η κυβέρνηση έχει υποσχεθεί περαιτέρω αυστηροποίηση των κριτηρίων μέσα από τι υπουργικέ αποφάσει και περιμένουν να δούνε και αυτέ τι υπουργικέ αποφάσει, τη δευτερογενή νομοθεσία, για να, κάνει, να πάρει πίσω ορισμένα από αυτά τα Μάλισο. οποία είχε υποσχεθεί. Άρα, εκεί είμαστε. Mm -hmm. ε, οι 120 δόσει, κατά την άποψή μου, είναι αναγκαίε. Δεν είναι αρκετέ, αν με ρωτήσετε. Το πρόβλημα είναι κυρίω η ύπαρξη των δραστήρων φόρων που συσσωρεύουν αυτά τα χρέη που συζητάμε πώς θα ε, μειωθούν μέσω των 120 δόσων, ε, όμως ε, χθες ανακοίνωσε και η τα, τα αποτελέσματά της για το 2018, βλέπουμε ότι ήταν θετικά και βλέπουμε ότι όταν αρχίζει και είναι η δημόσια διοίκηση απερίσπαστη να κάνει τη δουλειά της, φέρνει αποτελέσματα, άρα αυτό είναι το μοντέλο, όχι ένα μοντέλο που έχει σχέση αν είναι κάτι ιδιωτικό ή δημόσιο και ο ιδιωτικό τομέα μπορεί να συνεργαστεί με το δημόσιο και το δημόσιο μπορεί να κάνει σε πολλέ περιπτώσει μόνο τη δουλειά του. Αλλά το κύριο και το βασικό είναι η αποτελεσματικότητα. Το δημόσιο υπάρχει χάρη των αποτελεσμάτων που φέρνει. Πάνω να δώσω τρία νούμερα για να καταλάβουμε και ότι, ότι... Και ότι ο τρόπο σκέψη των υπηρεσιών έχει αρχίσει και αλλάζει και σα το λέω εγώ με πόνο ψυχή όταν περνούσαμε την νομοθεσία και κυρίω όταν την έβαζα να λειτουργήσει για τα ανεπίδεκτα εισπραξή δηλαδή επιτέλου για πρώτη φορά το γράζω να πει ότι κάποια χρήματα. Δεν θα τα πάρουμε ποτέ, όπω πολύ σωστά είπε ο κύριο Μαυρίδη. Μπορείτε να φανταστείτε τι τσακωμού για το πώ αρχίσει ναι. να λειτουργεί αυτό το πράγμα και πόσο μα πήρε. Σα λέω λοιπόν τα χθεσινά στοιχεία τη ΑΔΕ: Σχεδόν 105 δις χρωστούμενα. 85 πραγματικά, τα υπόλοιπα 20 είναι ανεπίδεκτα έσπραξη, χαρακτηρισμένα με τη βούλα. Δεν πρόκειται ναι. να φύγουν ποτέ. Και χαρακτηρισμένα από την ΑΔΕ ω εισπράξιμα, γιατί τα άλλα μπορεί να μην είναι με τη βούλα ανεπίδεκτα, αλλά είναι πρακτικά ανεπίδεκτα. 8,5. Άρα ήδη η δημόσια διοίκηση αρχίζει, όχι αρχίζει, έχει συνειδητοποιήσει ότι από όλο αυτό, ό,τι και να κάνει και τις 120 δόσεις να βάλει και όλα αυτά, 8,5 στα 105, λοιπόν. 8, όχι, άρα βλέπουμε απλώς, λοιπόν τουλάχιστον, τουλάχιστον, ότι τουλάχιστον... αυτή η νοοτροπία έχει αρχίσει και μπαίνει στη δημόσια και πρέπει να την ενθαρρύνουμε.